σε αυτόν τον υπουργό. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας και πάμε στους συμπολίτες μας. Θα ξεκινήσουμε από σένα που ήσουν ο πιο ζωηρός σήμερα. Λοιπόν, έλα. Καλησπέρα σας. Συγγνώμη για το αυθόρμητο. Δεν πειράζει. Απλώς με παρεστηρίζει και ο κύριος Παυλόπουλος που πήρε τηλέφωνο και έκανε την πολίτευση στη συμπολίτευση. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, συμπαραστέκομαι απόλυτα σε όλους τους αγώνες όλων των εργαζομένων. Είτε αυτές είναι οι καθαρίστρες, είτε δημόσιοι, είτε δυτικοί υπάλληλοι. Εγώ είμαι ένα άτομο με αναπηρία, με ειδικές ανάγκες, όπως λέγεται. Για αυτή την κατηγορία λοιπόν των ανθρώπων, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες, ραδιόφωνα έχουν ασχοληθεί ελάχιστα ή και καθόλου. Μπορώ λοιπόν να αναφερθώ στα εξής πράγματα. Το 2012, το 2012 με 13, ναι, κόβεται το δώρο Χριστουγέννων, το δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας. Δήλωση Βενιζέλου ότι πρέπει να ξαναδοθεί πάλι στην κατηγορία των ΑΜΕΑ. Έρχεται το 2013. Κόβεται το ΕΚΑΣ σε όσους είναι κάτω από 65 χρονών και στα άτομα με αναπηρία. Όσοι έχουν κάτω από 80%. Ναι. Κόπηκε λοιπόν η σύνταξη. Βγαίνει παραμονές πρωτοχρονιάς ο κύριος Σαμαράς και λέει ότι διορθώνουμε μία αδικία όσον αφορά και τα άτομα με αναπηρία. Όσοι έχουν 80% και πάνω θα παίρνουν το ΕΚΑΣ. Οι υπόλοιποι όχι, το χάνουν. Εγώ βέβαια είμαι μέσα από τους τυχερούς που έχω 80% αναπηρία και το παίρνω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επί την προκειμένου, αποφασίσανε και το διαλαλούσαν συνέχεια στα κανάλια ότι δεν θα ξανακόβονται οι αναπηρικές συντάξεις μέχρι να περάμε από επιτροπές το ΚΕΠΑ. Δεν το γνωρίζει κανείς όμως αυτό, από όλους εδώ πέρα. Δυστυχώς, οι εξάμενες παρατάσεις οι οποίες δίνονταν για τις αναπηρικές συντάξεις μέχρι να περάσουμε από επιτροπή, καταργήθηκε πλέον και ήταν μέχρι τον 4ο μήνα. 5ο μήνα και μετά σταματήσαν πλέον να δίνουν παρατάσεις. Εγώ λοιπόν αναρωτιέμαι το εξής πράγμα και τελειώνω με αυτό, δεν θα καθυστερήσω άλλο. Ναι, για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Παίρνω ένα απλό παράδειγμα για τον εαυτό μου, δεν εκπροσωπώ κάποιο σύλλογο, έτσι. Παίρνω 459 ευρώ σύνταξη, συν το ΕΚΑΣ. Αν το πάρω αύριο ή μεθαύριο το ΕΚΑΣ, δεν ξέρω. Ρωτάω το εξής, τον κύριο Ντινόπουλο, τον κύριο Καψή, τους συγκυβερνώντες αυτή τη στιγμή. Αν περάσω από επιτροπή και για να πληρωθώ θα περάσουν τουλάχιστον 8 μήνες, κύριε Καψή. 8 μήνες, κύριε Ντινόπουλε. Αναρωτηθείτε λοιπόν πώς θα αντεπεξέλθω εγώ τη στιγμή που οι ανάγκες μου για φάρμακα πλέον και συμμετοχή σε αυτά και σε γιατρούς μηνιαία είναι 175 ευρώ. Μόνο. Απαντήστε μου, σας παρακαλώ. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Και αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Και αυτές είναι τις λειτουργίες του δημοσίου. Έτσι. Γιατί, κύριε, Καψή, εγώ δεν είμαι στη Βουλή. Δεν είμαι στη Βουλή και δεν κάνω. Δεν είμαι στη Βουλή και δεν έχω ευθύνη για τα πάντα προσωπικά. Το δημοσίευσατε. Αλλά αυτό έγινε. Έχω πάψει να είμαι δημοσιογράφος εδώ και 2-3 χρόνια. Τουλάχιστον δεν είμαστε στην τηλεόραση. Εμείς ως αντιπολίτευση. Αλλά ακριβώς αυτά τα ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν με το δημόσιο. Δεν συμφωνώ απολύτως. Αλλά η συγκυβέρνηση το ψήφισε. Το ψήφισε, βεβαίως το ψήφισε. Αυτοί ευθύνονται. Λοιπόν. Ζητώ μία απάντηση τουλάχιστον από τον κύριο Ντινόπουλο, θα ήθελα να ακούσω. Αντιλαμβάνομαι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εγώ εδώ θα πρέπει να απαντήσω για όλα αυτά. Απλώς θα έλεγα αυτή τη στιγμή ότι οι αιτιάσεις τις οποίες ακούω και αυτά τα οποία είπε ο φίλος. Τα ακούμε και εμείς καθημερινά, τουλάχιστον όσοι κυκλοφορούμε στους δρόμους. Σίγουρα γίνανε αδικίες, σίγουρα πάρα πολλοί άνθρωποι υπέστησαν μια φοβερή ταλαιπωρία. Όλα αυτά όμως νομίζω ότι έχουμε τη δυνατότητα σταδιακά να τα διορθώσουμε. Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι έχει δίκιο ο άνθρωπος. Κύριε Χατζηνικολάου, να πω κάτι γιατί. Κύριε Στρατούλη, θα σας παρακαλέσω το εξής. Εάν σε κάθε συμπολίτη μας απαντάτε 4, δεν θα μιλήσει κανείς. Θέλω να ακούσουμε τους συμπολίτες μας.
Τώρα πείτε μία φράση, γιατί είναι το θέμα της αρμοδιότητάς σας. Ναι, επειδή με το μέρα της εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, έχετε απόλυτα δίκιο και στα τρία ζητήματα που βάλατε. Έχουμε καταθέσει τροπολογία στη Βουλή και για να επανέλθουν τα δώρα και τα επιδόματα στους ΑΜΕΑ και για να επανέλθει το ΕΚΑΣ στους κάτω από 65 χρονών που είναι λιγότερο από 80% ανάπηροι και κυρίως για τους πολλούς μήνες που περιμένουν για να περάσουν από τα ΚΕΠΑ και κυρίως για να περάσουν από... Ψηφισμένος είναι ο νόμος. Μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, δεν ακούγεται. Δεν καταλάβατε. Το νόμο το ψήφισαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Και έχουμε καταθέσει τροπολογία για να ακυρωθούν αυτές οι διατάξεις του νόμου. Δυστυχώς την τροπολογία μας την απέρριψαν το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία στη Βουλή. Τη φέραμε δύο φορές. Θα την επαναφέρουμε. Μάλιστα. Και τρίτη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ελάτε, το όνομά σας. Ναι, καλησπέρα σας. Λέγομαι Καζάζης. Είμαι μηχανικός στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Και ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις. Για δύο θέματα βασικά βρίσκομαι εδώ. Το ένα. Σας παρακαλώ για συντομία. Ναι, μέχρι κάποια στιγμή το αντιμετώπισαν οι πολιτικοί που παρευρέθηκαν στο πάνελ και είπαν πέντε πράγματα για την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση λοιπόν είναι ένας σταθμός, πιστεύουμε εμείς αυτή τη στιγμή οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπου σε αυτή τη φάση και πράγματι υπάρχει το ποσοστό του 15%, δηλαδή στην υπηρεσία που είμαστε 22 άτομα μηχανικοί, πρέπει 15 άτομα να αποδειχθούν ότι είναι ανεπαρκείς. Προφανώς μπορεί να είμαι και εγώ που είμαι 65 χρονών και έχω 36 χρόνια προϋπηρεσίας. Άρα λοιπόν μπορεί να είμαι ανεπαρκείς. Κάποιοι είναι οι μέτριοι και μερικοί είναι οι άριστοι. Αυτό ξέρετε γιατί γίνεται. Αυτό γίνεται για μια διαφοροποίηση του μισθού. Επειδή θέλουν, δεν έχουν το θάρρος να πούνε θα μειώσουμε τους μισθούς, λένε θα κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Και βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Φίλης και υπονόησε προφανώς, ότι από το 15% είναι μια δεξαμενή η οποία βολεύει για τις απολύσεις. Και προς Θεού, αυτό το πράγμα γίνεται πριν ακόμα, μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να έχουν ετοιμαστεί οι κατάλογοι αυτοί, πριν ακόμα γίνουν τα οργανογράμματα. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τις δομές του Υπουργείου και των φορέων πώς θα είναι, κάνουμε αξιολογήσεις. Χωρίς κριτήρια. Και από πού θα βγει η ανεπάρκεια αυτών των ανθρώπων. Και το άλλο θέμα, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο είναι προσωπικό και μου έχει δημιουργήσει πρόβλημα εμένα, σαν άτομο, σαν μονάδα, αλλά πιστεύω και σε πολλούς ανθρώπους, είναι οι εκπλήξεις της κατραπακιάς εφορίας. Ο γιος μου είναι φοιτητής, έχει ένα διαμέρισμα στο όνομά του, το γράψαμε εμείς γιατί κάναμε την ατυχία να το γράψουμε, μια γκαρσονιέρα, παίρνει 300 ευρώ νίκη και πλέον με 300. Ήταν άταχτος, γιατί τον τιμωρήσατε? Προφανώς έτσι αποδείχθηκε. Έχουμε θέμα... Γιατί αυτό είναι τιμωρία. Ακριβώς. Έχουμε θέμα λοιπόν ηθικής τάξης, εγώ σαν γονιός. 300 ευρώ νίκη, 340 πρώτη κατοικία δάνειο και το παιδί επειδή ήθελε να δουλέψει, να μην είναι βάρος, δούλεψε σαν βοηθό σερβιτόρ το καλοκαίρι πέρσι, 200 μισθωτές υπηρεσίες. Φόρος 860 ευρώ. Πείτε μου, το παιδί αυτό θέλει να εκραγεί και θέλει να επαναστατήσει. Τι θα κάνω εγώ σαν γονιός? Και εγώ με τη σύζυγό μου που είναι ενεργεία και η σύζυγός μου είναι συνταξιούχος με 30.000 εισόδημα, 300 ευρώ. Αυτά όμως δεν ακούω να μιλάει κάποιος από τους πολιτικούς για την καθημερινότητα, η οποία είναι αμήλικτη και αδυσόπιτη. Αυτά ήθελα, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Ελάτε. Θα έρθω και από εκεί, θα περιμένετε με υπομονή. Καλησπέρα. Αντώνης Δήμου λέγομαι, γυμναστής και προπονητής. Λίγο πιο δυνατά, κύριε Δήμου. Μάλιστα. Κάθε πέντε λεπτά άλλαζα τον τρόπο, τη σειρά αυτών που θα έπρεπε να πω, γιατί έπαιρνα αφορμή από αυτά που λέγανε οι συνομιλητές μας στο πάνελ. Τελικά μπερδεύεσαι πάρα πολύ αν πρέπει να ξεκινήσεις να πιάσεις το σκηνή από όπου το πάνε. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν λένε και σωστά πράγματα. Αλλά ο αγώνας είναι πια να φιλτράρεις και να προσπαθείς να ξεχωρίσεις πού είναι η αλήθεια και πού είναι το φαίνεστε. Είναι το δίλημα άλλωστε και της φιλοσοφίας, το φαίνεστε και το είναι. Έτσι ξεκινούσαμε και για τη φιλοσοφία. Οπότε ξαφνικά τώρα στις 2 η ώρα θα πρέπει να μιλήσουμε για κάποια πράγματα που μπορεί να φαίνονται έολα. Όμως δεν είναι. Παραδείγματος χάρη, θέλω να πω για την αξιολόγηση ότι αξιολόγηση, κύριε, εάν δεν κάνω λάθος, είναι να βάλεις ένα πρόγραμμα για 3-4 χρόνια βάσει επιστημονικών δεδομένων και να τα πάρεις από το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο και να μπούμε όλοι μέσα και από το κεφάλι μέχρι κάτω και κανένας δεν περισσεύει. Να επιμορφώσεις και να κλειδώσεις το ρόλο του καθενός, τόσο δύσκολο είναι αυτό να γίνει κατανοητό από τους 300 στη Βουλή.
να επιμορφωθούμε και θα υπάρχει θέση για όλους. Θέλουμε ενότητα και όχι διχασμούς. Αν έχω λάθος, συγγνώμη. Επίσης, αν προλαβαίνω πολύ γρήγορα, δεν θα πω αυτά που έχω σημειώσει, συγγνώμη. Ένα μόνο πράγμα. Γιατί άραγε θέματα που απασχολούν όλο τον κόσμο, γιατί άραγε οι κυβερνήτες μας, οι εκάστοτε όλοι, έτσι. Όχι ότι όλοι δεν αξίζουν, αλίμονο. Αλλά κάπου το χάνουν. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που τους κάνει και το χάνουν. Ειλικρινά δεν το ξέρω. Γιατί δεν έχουν συνέπεια λόγων και έργων. Είναι πολύ απλό. Μία συνέπεια λόγων και έργων. Το ναι, ναι και το όχι, όχι. Χωρίς να είναι κάτι, αλλά να φαίνεται κάτι άλλο και χωρίς να φαίνεται και να είναι. Τα επιστημονικά δεδομένα ας βάλουμε στην κοινωνία μας. Ας ανοίξουν οι πόρτες των πανεπιστημίων οι κλειστές. Ας επιβάλλουν οι καθηγητές στους πολιτικούς να τους βοηθήσουν να δοθούν λύσεις και όλα θα πάνε καλύτερα. Θα είχα πολλά να πω, αλλά δεν θέλω. Για να μιλήσουν. Ελπίζω να τα είπα καλά. Ευχαριστώ και να βοήθησα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Λοιπόν, Κουρπάς Αργύρης λέγομαι, είμαι ασφαλιστής, είμαι 50 ετών και θα ήθελα να ξεκινήσω από την παρατήρηση του κ. Αργυρίου που είπε ότι δεν έχει καταγραφεί καταρχήν το ελληνικό δημόσιο. Δεν ξέρουμε πώς είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Άρα είναι αδύνατον όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να βρουν άκρη. Και μαζί τους και εμείς. Μα είδατε ότι στη συζήτηση που έγινε πέσαν τρεις διαφορετικοί αριθμοί. Το ξέρω. Όσον αφορά τον κύριο Φίλη, επειδή ρώτησε για το ποιος ήταν ο νικητής των ευρωεκλογών, σίγουρα δεν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Αυτό είναι μια δική σας αντίληψη, διότι αν καθίσετε και δείτε το πόσο ποσοστά μετακινήθηκαν και εσείς χάσατε 150.000 ψήφους, θα δείτε ότι δεν έχετε ρεύμα νίκης. Άρα, καλό θα ήταν να συστρατευτείτε λιγάκι με την κυβέρνηση και λίγο να πείτε και κανένα ναι. Λίγο μπας και βοηθήσετε λίγο τον κόσμο. Εδώ οι άνθρωποι βγήκανε και είπανε προβλήματα. Και εσείς καθόσαστε και παίζετε. Ο κύριος Σταθάκης στην επομένη των εκλογών είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν γίνουν οι κοινοβουλευτικές εκλογές, πάει για αυτοδυναμία. Ο κύριος Παπάς την επόμενη μέρα είπε ότι αν γίνουν αμέσως τώρα κοινοβουλευτικές εκλογές, έτσι, με απλή αναλογική, πάει για αυτοδυναμία. Ο ένας μιλάει δηλαδή για 42% από το 27 και ο άλλος για 50. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο δεν το αντιλαμβάνεται κανείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ενσωμάτωσε το ΠΑΣΟΚ που χάθηκε στις εκλογές του 12, όλο το ΠΑΣΟΚ που χάθηκε. Παλιοί υπουργοί, παλιοί βουλευτές, στελέχοι, λαοπρόβλητοι, ο κύριος Μικρούτσικος, ο ένας, ο άλλος, ο παράλληλος, όλοι πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ. Μα ούτε τους συγγενικούς τους ψήφους δεν πρόσφεραν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν είναι δυνατόν. Μην ταλαιπωρείτε τον κόσμο και μην ταλαιπωρείτε και την κυβέρνηση με μια στήρα αντιπολίτευση. Βοηθήστε. Εκπλήξτε ευχάριστα τον κόσμο και την κυβέρνηση να τη φέρετε σε αμηχανία. Κύριε φίλε, σε εσάς το λέω. Διότι είστε μονίμως αρνητικός. Σε εσάς το λέω. Δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σας, δεν γνωριζόμαστε. Έτσι. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Δεν προσφέρετε τίποτα. Στριμώξτε την κυβέρνηση με σωστή κατεύθυνση. Δεν συνεργάζεστε, δεν κάνετε τίποτα. Δεν προτείνετε τίποτα. Τα στελέχη σας καθημερινά γυρνάνε τα κανάλια. Έτσι. Αυτό το πράγμα δηλαδή είναι αδιανόητο. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μας μιλήσουν για την εκλογική νίκη, την ενδεχόμενη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ αργότερα. Μα ποιος ενδιαφέρεται για αυτό το πράγμα? Το έχετε καταλάβει αυτό το πράγμα? Δεν μας αφοράτε. Ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΚΚΕ μας αφορά. Ο κύριος Κουτσιούμπας βγήκε τρεις μέρες πρώτων εκλογών και μίλησε για ανταλλακτική οικονομία. Θα στέλνουμε αρακά στη Γερμανία να μας στέλνει Mercedes. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Όχι, αυτά είπε. Αυτά είπε. Αυτά είπε. Αν δεν τα ακούσατε, δεν φταίω εγώ. Αυτά είπε. Αν είναι δυνατόν. Για ανταλλακτική οικονομία μίλησε. Μίλησε ότι δεν χρειαζόμαστε το ευρώ. Αν είναι δυνατόν. Εγώ όμως που ήμουν ένα χρόνο στην Κύπρο και που πήγα μία εβδομάδα πριν την κατάρρευση της οικονομίας εκεί πέρα, κανείς δεν το έζησε αυτό το πράγμα να πηγαίνουμε στο ATM και να μην παίρνουμε ευρώ. Κανένας δεν έζησε ο επιχειρηματίας να μην μπορεί να πληρώσει τους υπαλλήλους. Δεν έχετε ιδέα τι θα πει πραγματική κατάρρευση. Εδώ κυκλοφορούσε χρήμα. Βοηθήστε λίγο την κατάσταση. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Ευχαριστώ. Να απαντήσω επειδή... Να πείτε μια φράση, ναι. Μετά όμως εγώ ακόμα. Εσείς θα μιλήσετε τελευταίος. Να σας πω γιατί. Διότι δεν σέβεστε το γεγονός ότι μιλάνε οι συμπολίτες σας και την ώρα που μιλούν φωνάζετε συνεχώς για να μιλήσετε εσείς. 10 φορές
όσο μιλούσαν οι συμπολίτες σας από εκεί, παράλληλα μιλούσατε εσείς. Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι θετικό. Να μιλήσω, δεν έχω πρόβλημα. Θα μιλήσετε, αλλά τελευταίος. Για να νομίζω είναι καλό, γιατί θα σας βοηθήσει να είστε πιο υπομονετικός. Ελάτε. Πολύ σύντομα, κανείς δεν περηφανεύεται για τίποτα. Το αποτέλεσμα της κάλπης είναι δεδομένο. Μιλάμε, εμείς οι αριστεροί, όλων των αποχρώσεων, για τα προβλήματα του κόσμου, που η πηγή τους είναι η κυβερνητική. Κύριε Φίλη, ήταν πολύ συγκεκριμένη η τοποθέτηση του συμπολίτη μας. Ο συμπολίτης μας σας είπε ότι θα μπορούσατε σε ορισμένα θέματα να είστε, να λέτε και ένα ναι. Όχι, δεν πάμε... Πιο επικοδομητική στην αντιπολίτευση. Αυτό είπε ο συμπολίτης. Το επικοδομητικό δεν είναι να ξεχνάμε τις πραγματικές διαχωριστικές γραμμές. Η λιτότητα, η ανεργία, οι πολιτικές που ικανοποιούν αυτές τις πολιτικές. Σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Το παράδειγμα του χρέους, ας πούμε. Ναι. Στο θέμα του χρέους δεν πρέπει να δείξετε μια διάθεση συνεννόησης με τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Να υπάρξει μια εθνική γραμμή, μια συνεννόηση. Μπορεί να υπάρξει εθνική γραμμή. Ένα λεπτό. Με ρώτησε κάτι ο κ. Χατζηνικολάου, δεν με ρώτησε να απαντήσω. Στο θέμα του χρέους υπάρχει μια γραμμή. Η γραμμή είναι θέλουμε κούρεμα του χρέους ή όχι. Τι διαπραγματευόμαστε. Η κυβέρνηση έχει πει σε όλους τους τόνους και ο κύριος Βενιζέλος με μεγαλύτερη σαφήνεια κιόλας ότι το χρέος είναι διαχειρίσιμο, είναι βιώσιμο και δεν χρειάζεται καμία συζήτηση για κούρεμα του χρέους. Τι εθνική γραμμή μπορεί να έχουμε μαζί. Να καταλάβω. Μήπως αυτό δεν συμφέρει να το πει δημόσια. Με συγχωρείτε, κύριε. Συγγνώμη. Μήπως δεν πρέπει αυτή τη στιγμή δημόσια η κυβέρνηση να ανοίξει μια τέτοιου είδους συζήτηση και δεν συμφέρει εθνικά. Η κυβέρνηση λέει ό,τι θέλει η Μέρκελ. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ακολουθεί την πολιτική της Γερμανίας. Τίποτε άλλο. Πώς θα κάνει μαζί πολιτική. Μας λέτε κάθε τόσο για διαγραφή του χρέους. Πώς είναι δυνατόν τη μία στιγμή να ζητήσει τα εθνικά κοινοβούλια να σου διαγράψουν το 80% του χρέους και την επόμενη χρονιά, ενώ τις περισσότερες θα τυσίζει σε δικά τους μνημόνια λόγω οικονομικών προβλημάτων που θα δημιουργηθούν με την παραγραφή του χρέους του δικού μας, έτσι. Και θέλετε την επόμενη χρονιά η μόνη βιομηχανία που έχουμε η εθνική, ο τουρισμός δηλαδή, τα 18-20 εκατομμύρια που μας έχουν κάθε χρόνο, να έρθουν εδώ. Δεν θα καταρρεύσει η Ευρώπη από την απομείωση του ελληνικού χρέους. Το λέτε εσείς αυτό. Αλλά όμως, μα το λέτε εσείς. Επιβεβαιώνετε και θα πάμε κύριε Παναγιώτη. Ο κόσμος και θα δείτε ότι συγγνώμη, θα έχετε πτώσει το ποσοστό μας. Όσα λέτε όμως επιβεβαιώνετε, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κοινή γραμμή στο θέμα του χρέους. Αυτό επιβεβαιώνεται. Δεν πάει κοινή γραμμή, αυτό λέτε. Το όνομά σας και τι... Μήπως θέλει και ο κύριος Καραθανασόπουλος να πει κάτι. Να πω μια κουβέντα. Ναι, και αμέσως μετά εσείς. Να πω μια κουβέντα, γιατί ακριβώς το χρέος δεν είναι το πρόβλημα. Και όποιος λέει αυτό το πράγμα δεν λέει την αλήθεια. Ολόκληρη την αλήθεια. Γιατί το λέω αυτό, γιατί βλέπουμε εδώ πέρα για παράδειγμα να τσακώνεται Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το πώς θα γίνει το ελληνικό χρέος βιώσιμο. Επιμήκυση λέει Ευρωπαϊκή Ένωση κούρεμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όμως στο τέλος. Υπάρχει και το πακέτο των μέτρων, στο οποίο συμφωνούν. Άρα είτε με επιμήκυνση είτε με κούρεμα, τα αντιλαϊκά μέτρα είναι μπροστά στο λαό. Και από αυτή την άποψη λοιπόν δεν είναι το ζήτημα να επιλέξεις με ποιον τρόπο θα σου αφαιρέσουμε δικαιώματα, με ποιον τρόπο θα σε κάνουν πιο φτωχό με την επιμήκυση με το κούρεμα. Και εδώ πρέπει να βάλουμε και μια τελεία για το εξής ζήτημα. Ποιο είναι το θέμα. Σήμερα ακούσαμε τους εκπροσώπους της συγκυβέρνησης εδώ, με προκλητικό θα λέγαμε τρόπο, να αναφέρονται στα λαϊκά προβλήματα για τα οποία έχουν ευθύνη αυτή την κατάσταση την οποία αντιμετωπίζει σήμερα η λαϊκή οικογένεια, ο άνεργος, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ο επαγγελματίας, ο αγρότης, ο εργαζόμενος, και να λένε ότι στο όνομα αυτών των προβλημάτων, τα οποία με την πολιτική τους τα δημιούργησαν, θα πρέπει να πάρουμε μέτρα τι? Μέτρα ανακούφισης, δηλαδή να σε κάψω για ένα σαρύψο λάδι. Και το πρόβλημα δεν είναι το πώς θα διαχειριστούμε τα ακραία φαινόμενα της φτώχειας που θα κληθούν να τα πληρώσουν αυτοί που έχουν ένα επίπεδο διαβίωσης όμως το οποίο δεν ανταποκρίνει τις σημερινές ανάγκες. Το ζήτημα είναι αν από αυτή τη διαδικασία της υπόθεσης φως στο τούνελ που το λέει η κυβέρνηση ότι θα έρθει η ανάπτυξη ή η υπόθεση του εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης θα οδηγήσει πραγματικά τον εργαζόμενο να απολαμβάνει τους σκόπους του ή θα τον οδηγήσει σε μια μόνιμη κατάσταση φτώχειας και εξαθλίωσης και από αυτή την άποψη το δίπολο που πάει να στηθεί δεν διαμορφώνει τις προϋποθέσεις αυτές στον κόσμο να μπορέσει να δραπετεύσει από αυτά τα δεσμά τα οποία τον έχουν κρατήσει καθυλωμένο εντός των τυχών της οικονομίας του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ελάτε. Καλησπέρα. Το όνομά σας. Αθανασίου Δημήτριος, 36 ετών, άνεργος. Θα ήθελα να προτείνω εδώ στο πάνελ ένα πείραμα.
να πάρουμε τρεις κατηγορίες ανθρώπων, να πάρουμε ένα συνταξιούχο, έναν άνεργο και έναν ιδιωτικό υπάλληλο της εργατικής τάξης. Αυτούς τους ανθρώπους να τους απομονώσεις από έναν ως 6 μήνες, κάπου. Να μην ακούν ειδήσεις, να μην έχουν καμία πληροφόρηση. Και να τους βγάλεις μετά στην αγορά και να δουν αυτοί οι άνθρωποι εάν δουν κάποια, έχουν δει κάποια αλλαγή. Αν ο άνεργος θα βρει δουλειά. Αν ο συνταξιούχος θα δει κάτι διαφορετικό στη σύνταξή του και αν, εν πάση περιπτώσει, έχει αλλάξει κάτι. Γιατί ακούμε όλους, άλλοι λένε ναι, άλλοι λένε όχι. Όλοι λέτε σχεδόν με τα ίδια λόγια, με άλλα λόγια, το ίδιο πράγμα. Καμία διαφορά. Εγώ κάθομαι ένα χρόνο. Έχω ένα παιδάκι 21 μηνών, η γυναίκα μου είναι έγκυος και δεν βλέπω τίποτα. Ένα χρόνο κάθομαι. Καμία διαφορά, τίποτα. Τίποτα. Είναι όπως λέει ο λαός. Από λάδι μπόλικο και τη γανίτα τίποτα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Ο μόνος που ξέρει σίγουρα τη σειρά του είναι ο φίλος μου. Καλησπέρα. Κατσιμπούλας Αντώνης λέγομαι. Από το ορεινό χωριό τη Λάφκα της Κορινθίας. Ελεύθερος επαγγελματίας. Θα ήθελα να σας πω ότι απόψε εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από όσα εσείς μεταξύ σας συζητήσατε. Προφανώς, αφού δεν κατάλαβα εγώ, πού να καταλάβει και ο πατέρας μου που είναι 90 χρονών. Το ένα είναι το βέβαιο. Είστε όλοι ακατάλληλοι. Αυτή τη στιγμή λειτουργείτε. Εγώ είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Δεν πρόκειται να με απολύσει κανείς από εσάς. Καφενείο έχω στη Λάφκα. Λειτουργείτε όμως σαν να λειτουργείτε σε ένα σφαγείο. Ανεξάρτητα αν είστε στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασό Κελιά, όπως το μετονομάσαν τώρα, έβγαλε φύλλα ο ήλιος, στο Κουκουέ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΑΝΕΛ, δυστυχώς. Το τελευταίο διάστημα βλέπετε το τελευταίο διάστημα ότι πρωτεύουν οι δημοσιογράφοι και τα καλλιστεία. Δυστυχώς αυτό. Και εκείνοι αγανακτισμένοι του 11 της Βουλής που μου τζώναν όλοι με χέρια και με πόδια εξφανιστήκανε. Λοιπόν, είστε έτοιμοι μεθαύριο, μέχρι τον Ιούνιο, δεν ξέρω τον Ιούλιο πόσο θα το πάτε, να σφάξετε άλλους 900.000 εργαζόμενους. Αυτοί έχουν παιδιά, έχουν υποχρεώσεις, έχουν ενίκια, αδιαφορείτε, κοιτάτε μεμονωμένα προβλήματα, κοιτάτε τις καθαρίστριες, μεμονωμένα προβλήματα να λύσετε, αλλά στο βάθος όμως παίρνετε κεφάλια. Αλλά όμως τοποθετείτε τον κύριο Στουρνάρα στην περίοπτη θέση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας. Τοποθετείτε για, κατ' εμέ, το μεγαλύτερο εγκληματία Υπουργό Οικονομικών που πέρασε από την Ελλάδα, τον κύριο Παπαθανασίου, στα ΕΛΠΕ. Από αυτούς δεν είναι κανείς άνεργος. Άνεργος είναι εδώ ο φίλος, ο Α, ο Β, ο Γ. Έχετε καταστρέψει τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία, τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας η οποία λέγεται μεσαία τάξη, όλες οι οικογενειακές επιχειρήσεις και λίγο μεγαλύτερες που απασχολούν ένα προσωπικό μέχρι 10-20 άτομα. Δεν λειτουργεί τίποτα. Στην Κορινθία, που ζω στα ορεινά αλλά κατεβαίνω και στα παιδινά, στην Κορινθία περνάς και σε πιάνει το κεφάλι, κύριε Χατζηνικολάου, από τα κλειστά μαγαζά. Οι πόλεις είναι έρημες. Και όσον αφορά για τα χωριά, που λένε ότι εμείς είμαστε καλύτερα εάν έρθει το 40. Θα πεθάνουμε τελευταίοι δηλαδή και θα ζήσουν και όσοι έρθουν εκεί γιατί θα έχουμε μαρούλια. Αυτό. Και εκεί υπάρχει κρίση και εκεί υπάρχουν προβλήματα και οι κύριοι εδώ που θέλουν να πωλήσουν 20.000, γιατί δεν κάνετε αύριο, γιατί δεν πάτε στη Βουλή να ζητήσετε να γίνετε 150 εσείς. Γιατί να είστε 300. 300 και με ένα συμφερτό κοντά σας. Να γίνετε 150. Και αν μπορείτε, να κυκλοφορείτε και ελεύθεροι όπως κυκλοφορούμε εμείς. Στα μαγαζά, στις πλατείες, παντού. Δεν μπορείτε. Και ξέρετε το λόγο. Ευχαριστώ. Στον κύριο δίπλα. Σου παραχώρησε τη θέση να μιλήσω κι εγώ. Έτσι γίνεται πάντα, δεν το ξέρεις. Είναι φίλος. Λοιπόν, Μουτζούρας Χρήστος κι εγώ. Συγχωριανός του Αντώνη από την ορεινή Κορινθία, αλλά μένω στη Σπάρτη.
πριν φύγω από τη Σπάρτη, μου είπαν κάποιοι φίλοι, πήγαινε να τους πεις σε όσους είναι από τους 300, ότι κάποτε οι 300 πολέμησαν για τους Έλληνες. Τώρα πολεμούν οι Έλληνες για τους 300. Κύριοι, είπε κάποιος κύριος από την απέναντι πλευρά των συμπολιτών ότι προσπαθούσα αρκετή ώρα να σημειώσω κάτι από κάπου να ξεκινήσω, κάπου να σας πιάσω. Δυστυχώς είστε χαρισματικοί. Δυστυχώς είστε χαρισματικοί. Και μακάρι να μπορούσε να έρθει εδώ κόσμος, όχι 10, 20, 30, αλλά 500 κάθε φορά και για 4 χρόνια και μετά από 4 χρόνια να ξέρετε ότι δεν θα σας ψήφιζε κανένας. Λύσεις δεν έδωσε, δεν είπε κανένας. Αντιθέτως, μείνατε σε διαπιστώσεις, ωραία λόγια. Ο κύριος Καψή συμφωνεί με τον κύριο Ντινόπουλο. Ο κύριος Ντινόπουλος συμφωνεί με τον κύριο Καψή. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες λένε ότι φωνάζουμε, διαμαρτυρόμαστε, δεν μας ακούει κανένας. Ο κύριος Αργυρός είπε το σωστό. Δεν ξέρουμε πόσους έχουμε. Έχετε κολλήσει κάπου και το πιάνετε το θέμα και δεν το αφήνετε. Σας συμφέρει. Αυτά μέχρι εδώ. Αλλά θέλω να ρωτήσω και τον αγαπητό τον κύριο Ντινόπουλο που τον είδα στην έναρξη της εκπομπής. Κύριε Ντινόπουλε, θέλω ειλικρινά να μου πείτε πόσο είναι το δημόσιο χρέος. Πόσο είναι το δημόσιο χρέος. Το γνωρίζετε? Αγαπητέ μου, το δημόσιο χρέος μετριέται σαν ένα ποσοστό του ΑΕΠ. Πιθανώς αυτή την ώρα να μην σε θέλεις να σας το πω. Αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι να το γνωρίζω εγώ πόσο είναι το δημόσιο χρέος. 175,1% του ΑΕΠ, 318,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το θέμα... 318,7 δισεκατομμύρια ευρώ, 175,1 ποσοστό του ΑΕΠ. Και όταν μας βάλανε στα μνημόνια, γιατί είπαν ότι είμαστε χρεοκοπημένοι, ήταν 129% και ήταν 299 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 63 δισεκατομμύρια θυσίες του ελληνικού λαού που τον ανάγκασαν τα μνημόνια και μνημονιακές κυβερνήσεις πήγαν σε ένα πάτο βαρελιού που δεν υπήρχε. Σε ένα βαρέλι χωρίς πάτο. Ωραία. Η ανακεφαλαιοποίηση έτσι, των τραπεζών. Είναι ακριβώς έτσι. Είναι ακριβώς έτσι, κύριε αγαπητέ μου, κύριε Στρατούλη. Είναι το δημοσιονομικό έλλειμμα. Απλά όχι, γιατί, τα λέτε εσείς, γιατί τα λέτε εσείς. Ο κύριος Ντινόπουλος δεν τα ξέρει. Είναι υπουργός. Σωστά, έχετε δίκιο. Έχω δίκιο. Κύριε Ντινόπουλε, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Πείτε μου μερικά πράγματα. Τι σημαίνει ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τι αυτό βολεύει τους πολίτες ή τέλος πάντων σε τι τους χαντακώνει? Ακούστε, επειδή είχε αναπτυχθεί και μια ρητορική η οποία έλεγε γιατί δίνετε τα λεφτά στις τράπεζες και δεν τα δίνετε στην οικονομία, πρέπει να ξέρετε ότι χωρίς να υπάρχει ένα τραπεζικό σύστημα, ο οποίος είναι ο πυλώνας της οικονομίας σε όλα τα μέρη του κόσμου, θέλω να σας πω ότι ακόμα και στην κομμουνιστική Κίνα τράπεζες υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οικονομία. Ναι, άρα, δεν θέλω λοιπόν, να μου κάνετε λεφτά, ανάλυση. Θέλω να πείτε τι σημαίνει και αν χαντακώνει τους πολίτες ή τους απελευθερώνει. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών βοηθάει τις τράπεζες να σταθούν στα πόδια τους και να μπορέσουν να δώσουν δάνεια στις επιχειρήσεις. Δεν σας λέω ότι έγιναν στο βαθμό ακόμα που θα έπρεπε. Δεν σας λέω ότι έγινε ακόμα στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνει. Έτσι δεν είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρετε ότι αν δεν υπάρχουν τράπεζες, δεν υπάρχει οικονομία. Ναι, ναι, ναι. Δεν μου απαντήσατε. Πρέπει θέλω να μου απαντήσετε εμένα, ναι ή με ένα όχι. Πρέπει ή με να κλείσετε τρόπο. Όμως για να μην τους χαντακώνει ή τους απελευθερώνει. Πρέπει να τελειώσετε για να μιλήσουν. Ναι, δεν μου απαντά. Ναι. Τους χαντακώνει. Δεν γίνεται, ακούστε τώρα, επειδή εγώ το ζω 30 χρόνια αυτό. Δεν γίνεται εσύ με το που ξεκίνησες την πρώτη ερώτηση να θέλει να πάρει και απάντηση. 30 χρόνια προσπαθώ και δεν το καταφέρνω. Θα έρθω στη Real News να του κάνω τι ερωτήσει. Έλα, κάνε την ερώτηση. Όχι, αυτό. Ακόμα περιμένω. Χαντακώνει ή τους απελευθερώνει. Θα επανεκκινηθεί η οικονομία. Θες να του γράψεις και την απάντηση. Όχι. Όχι. Θέλεις να πάρεις. Όχι. Τότε άστον να απαντήσει όπως θέλει. Βέβαια. Και τελειώσαμε. Να είστε σίγουρος ότι η οικονομία με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών η οποία έγινε θα ξαναπάρει μπρος. Θα το θυμάμαι. Καλό. Εύστροφος. Προτελευταίος και τελευταίος. Καλημέρα σε όλους. Ονομάζομαι Βασιλάκος Χρήστος, είμαι 31 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος. Κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα περίμενα να γίνει μια αναφορά τουλάχιστον στον ανασχηματισμό.
στη συζήτηση, αλλά δεν τέθηκαν. Είναι παλιός ο ανασχηματισμός. Είναι παλιός. Πάμε για φάσκοτος. Δημοσιογραφικά είναι παλιός. Πάμε για εκλογές τώρα. Ωραία. Θέλω να απευθυνθώ λοιπόν στον κύριο Τινόπουλο και να μου εξηγήσει τι ακριβώς είναι, σημαίνει, τι ακριβώς είναι ένας ανασχηματισμός. Είναι η αλλαγή των προσώπων καθ' αυτού ή η αλλαγή πολιτικής. Και ένα σημαντικό, τι μπορεί να περιμένει, τι ωφέλη μπορεί να έχει ο πολίτης, ο απλός πολίτης από αυτόν τον ανασχηματισμό. Ακούστε, ο ανασχηματισμός, ο συγκεκριμένος, φαντάζομαι μιλάτε για τον ανασχηματισμό που έγινε πριν από μία εβδομάδα. Ναι. Θα σας έλεγα ότι πέρα από τις αλλαγές των προσώπων, οι οποίες μπορεί να έχουν και αυτές την σημασία τους, μπορεί όμως να μην είναι και το κυρίαρχο, ο συγκεκριμένος ανασχηματισμός δηλώνει τη βούληση του Πρωθυπουργού, αυτό το δεύτερο μισό της κυβερνητικής τετραετίας, να γίνει μια στροφή προς την κοινωνία. Πιστεύουμε ότι τα δύσκολα έχουν περάσει και είναι αυτό που σας είπα και προηγουμένως. Πρέπει να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη της κοινωνίας, πρέπει να πείσουμε εσάς ότι υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ. Ξέρω ότι από την αποψινή συζήτηση δεν πιστήκατε. Χρειάζεται να γίνει και άλλη προσπάθεια. Και αυτή την προσπάθεια είναι αυτή την οποία θα κάνουμε. Έχει σημασία. Ευχαριστώ. Ελάτε. Μη μιλάτε χωρίς μικρόφωνο, παρακαλώ. Ιδίως όταν έχετε ήδη μιλήσει. Ελάτε. Μιλάω τώρα, καλά. Ναι. Λέγομαι Φαρμάκης Μιχάλης. Εδώ μίλαγες χωρίς μικρόφωνο, τώρα μας ρωτάς. Μίλαγες χωρίς μικρόφωνο. Έχεις και μια φωνή, σε πιάναν όλα τα μικρόφωνα. Λοιπόν, είμαι φωνάκλασης. Πώς λέγεσαι? Λέγομαι Φαρμάκης Μιχάλης. Έλα, Μιχάλη, λέγε. Είμαι με υποχρεωτική συνταξιοδότηση από το φίλο μου το Βενιζέλο. Το πιο άχρηστο υλικό που υπάρχει σε υπουργό. Πήγε στο Υπουργείο Οικονομικών, το διάλυσε. Πήγε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έκλεισε τον άσταθμο. Και πήγε λέγοντας, και τον έχουμε στο Πασόκ τον κύριο Βενιζέλο αρχηγό, να το χαιρόμαστε. Λοιπόν, δεν τον υποστηρίζει κανένας από ό,τι βλέπω. Μειώνει τη σύνταξη, το επικουρικό 5%, 5,2, όχι στα λεφτά που παίρνουμε, αλλά στα λεφτά που μας είχαν βγάλει ένα άμεση στην αρχή. Δηλαδή, μου είχαν βγάλει επικουρικό 500, και τώρα παίρνω 247. Δεν μου είναι το 5% στο 247, αλλά στο 5... στο αρχικό ποσό. Στο αρχικό ποσό. Το Γενάρη εγγυάται 360 συν 10 ευρώ, λέει, δεν ξέρω τι. Και από την άλλη, να μας πει ποιος βουλευτής με το μεσοπρόθεσμο, με το νόμο, χάρισε, αθώωσε τα λαμόγια που κλέψανε ή καταχαριστήκαν λεφτά του δημοσίου. Ποιος βουλευτής εψήφισε αυτό το νόμο? Γιατί άκουσα την κυρία Τσαπανίδου στο Σταρ και ήταν η αντιπολίτευση και δεν το γνώριζε η αντιπολίτευση. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Χαρίσατε λοιπόν το ΦΠΑ στο αεροδρόμιο στους Γερμανούς. Χαρίσατε ένα δις στους εφοπλιστές. Χαρίσατε 300 εκατομμύρια στο... πώς λέγεται το... στο Μέγαρο Μουσικής. Και δεν ξέρω, αυτό μαζεύονται 2-3 δισεκατομμύρια. Και μου μειώνεται εμένα τη σύνταξη με 40 χρόνια. Πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι, το πιο σοβαρό. Ενδιαφέρεστε, κύριε, εδώ πέρα όλοι. Όλοι. Ενδιαφέρεστε για την εθνική άμυνα της χώρας? Ενδιαφέρεστε? Πέστε μου αν ενδιαφέρεστε. 1.800 άτομα εργαζόμενοι με τεχνικό, καθαρά τεχνικό προσωπικό στον άσταθμο Σαλαμίνος. Μείναν 100 άτομα. Έκλεισε μια πολιτική, ξεκίνησε από Σιμίτη βέβαια και κατέληξε στο Βενιζέλο και στον Πεγλίτη. Κλείσανε τα τεχνική υποστήριξη του στόλου. Δεν υπάρχουν, ο στόλος αυτή τη στιγμή δεν έχει τεχνική υποστήριξη. Έχουν μείνει 100 άτομα. Διώχνει 50, γιατί τα έλεγα στην κυρία Μακρύ, δεν το πιστεύε. Διώχνει με διαθεσιμότητα 50 άτομα. Και τι τους κάνει? Βγήκε η απόφαση για διαθεσιμότητα τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του περασμένου χρόνου. Ο κύριος Αβραμόπουλος λόγω εκλογών δεν το υπέγραψε να φύγουνε. Γίνονται οι εκλογές. Έρχεται ο κύριος Παναγιωτόπουλος μετά από κάποιους μήνες. Και τι κάνουνε? Τους παίρνουνε τα δεδουλευμένα. Δουλεύαν οι άνθρωποι από την ημέρα της απόφασης μέχρι που τους διώξανε, 8 μήνες. Και τους παίρνουνε τα δεδουλευμένα από την ημέρα της απόφασης. Και πληρώνουνε, τους στέλνουν στην εφορία. 8 χιλιάρικα, 12 χιλιάρικα, έφτασε συνάδελφος να του στείλουν στην εφορία 50 χιλιάρικα. Αυτό είναι πολιτική. Σφαγείο. Κλωτσιές θέλετε. Κλωτσιές. Εσύ Πασόκ ψήφισες. Ευχαριστώ πολύ.
Τι κάνει. Πασόκλες είσαι. Mm-hmm. Τι λέει ο άνθρωπος, τι λέει κύριε. Εσύ δεν είπατε κύριε ότι ο Βενιζέλος, τι τον θέλουμε αρχηγό του κόμματος. Τι τον θέλουμε αρχηγό του κόμματος. Α, αυτή τι τον θέλω, όχι εσείς. Α, όχι. Εσύ έχεις πρόβλημα κύριε. Ναι. Για κριτική και να του πείτε ότι είναι και Πασόκ, τον προσβάλλει. Ένα λεπτό όμως, Νίκο, ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ένας από τους κυρίους που μιλήσαν δεν έχει το άλλο θεία κοινωνία, ο κόσμος να, που μιλάει έτσι, για να ξηγιόμαστε. Ψηφίζει. Εντάξει, ωραία, ψηφίζει. Ένα λεπτό, κύριε. Ένα λεπτό. Σας παρακαλώ, εγώ σας άκουσα προσεκτικά. Ψηφίζει, πάει στην κάλπη και ψηφίζει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι υπεύθυνος ο πολίτης όταν είναι ασυνεπής ο πολιτικός. Όχι, βέβαια. Απέναντι σε αυτά που έλεγε. Περίμενε, μη βιάζεσαι, μωρέ. Μη βιάζεσαι, μη βιάζεσαι. Πράγμα το οποίο δεν βιάζομαι. Άκουσα έναν κύριο προηγουμένως, εγώ για συγκεκριμένο ακροατή σου θα μιλήσω. Ο οποίος απαξίωσε όλους. Δεν απαξίωσε τη Χρυσή Αυγή, βέβαια, δεν το άκουσα να το λέει. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, μπορεί και να το ξέχασε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Να πάνε. Συγγνώμη, εάν εννοείται εμένα. Όχι, δεν εννοώ εσάς. Αν εννοείται εμένα. Ναι, 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 ναι. Γιατί πεταχτήκατε. Έλα, θέλω να πω δηλαδή ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι για αυτό που συμβαίνει. Έχουμε μικρό ή μεγάλο, μεγάλη ευθύνη. Όχι, εμείς στα μέσα ενημέρωση είμαστε πιο υπεύθυνοι. Άλλο εμείς τους υπεύθυνοι. Σύμφωνοι. Εντάξει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους θερμά. Καλό ξημέρο. Να είστε καλά. Καλή ξημέρα.